Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 21 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel στις 6. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μήνυμα Μητσοτάκη από Κύπρος Ερντογάν. Το γεγονός ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή ότι υποχωρούμε. Επιμένει στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Εκτός πλαισίου, ο ΙΕ θέλει το Κυπριακό Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχτεί λύση ομοσπονδίας, επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος την προκλητική φιέστα που οργάνωσε στα κατεχόμενα. Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν. Θρασής και απρεπής ο Δένδιας να τον βάλει στη θέση του ο Μητσοτάκης. Αποσωληνώθηκε ο συνοριοφύλακας που πυροβολήθηκε από την τουρκική πλευρά. Ο άντρας συμμετείχε σε περιπολία αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η ελληνική αστυνομία. Καμίνει για 14η μέρα η χώρα. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει πάνω από 40 βαθμούς. Πότε αναμένεται η αποκλιμάκωση του καύσωνα. Πότε και πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Από την Κύπρο στην επέτειο 50 χρονών από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαντώντας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα αγωνιστούμε μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας στην εκδήλωση για τη μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή επανέλαβε το μήνυμα «Δεν ξεχνώ», τονίζοντας πως ενωνόμαστε, επιμένουμε και αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση στο Κυπριακό. Ο ελληνισμός δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος. Μέχρι να επουλωθούν οι πληγές και να γυρίσει η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μεγαλόνησο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Λίγες ώρες μετά την εμπριστική ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα, επαναλαμβάνοντας ρητά ότι η επιδίωξή μας είναι Κυπριακή Δημοκρατία με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος όπου οι πολίτες θα είναι Κύπροι και Ευρωπαίοι, χωρίς στρατό κατοχής και εγγυήσεις, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το γεγονός ότι συζητούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Και πολύ περισσότερο ότι υποχωρούμε. Άλλωστε, μόνο όποιος δεν έχει δίκιο, μόνο όποιος δεν έχει επιχειρήματα αποφεύγει το διάλογο. Όταν μάλιστα προσχωρεί και σε προκλήσεις, τότε επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Δεν υπάρχει για εμάς άλλη επιλογή από την προσήλωση στον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας, τόνισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η μη λύση δεν είναι λύση. Διότι δεν συμβιβαζόμαστε με τη διχοτόμηση, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ευνοείται από το πέρασμα του χρόνου και τη στασιμότητα. Στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, τόνισαν και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επόμενοι μήνες είναι κρίση. Οι επόμενοι μήνες είναι δύσκολοι. Τους επόμενους μήνες θα λάβουμε ενδεχομένως κρίσιμες και τολμηρές αποφάσεις. Οι επόμενοι μήνες όντως θα είναι κρίσιμοι και όπως είπα, η στήριξη της Ελλάδος σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μετά την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία προημερών στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου, αντίστοιχα σαφές μήνυμα έστειλε και η πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντε Λάιεν. Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγήθηκε χθες με το εμβληματικό σήμα «Δεν ξεχνώ» για τη θλιβερή επέτειο των 50 χρόνων από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Σε μία ακόμη πρόκληση προέβη ο Τούρκος Πρόεδρος από την κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Με φιέστα και παρέλαση γιόρτασαν Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι την 50η επέτειο από την εισβολή του Ατήλα που διχοτόμησε και αιματοκύλησε τη Μεγαλόνησο. Ο Ταγίπ Ερντογάν αποκάλεσε ειρηνευτική επιχείρηση την εισβολή και αναγκαία επειδή οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούσαν να αφαιρέσουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Όντα! Στις 9 και 25 το πρωί έφτασε στη διχοτομημένη Λευκωσία ο Ταγίπ Ερντογάν για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα.
Οι Τούρκοι θέλησαν να αναβιώσουν τα τάγματα των Γενίτσαρων, την αιχμή του βόρατος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ειδικότητα τις σφαγές, τις λαιλασίες και το παιδομάζωμα. Ήταν οι επίλεκτες στρατιωτικές ομάδες του σκοτεινού παρελθόντος των Οθωμανών με τα περίφημα για τα γάνια. Μετά την αναδρομή στην παλαιότερη ιστορία τους, στην παρέλαση μπήκαν και τα στρατιωτικά οχήματα του 1974 που έκαναν την εισβολή. Λίγο πριν τη φτωχή σε θέαμα παρέλαση, ο πάντα προκλητικός Ταγί Περντογάν διαστρέβλωσε την ιστορία για να νομιμοποιήσει την ειρηνευτική επιχείρηση, όπως αποκαλούν οι Τούρκοι, την αιματηρή εισβολή του 1974 που διχοτόμησε την Κύπρο. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ που έριξε όλες τις ευθύνες για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ama ne var ki değişmeyen Rum zihniyetinin hakimiyetçi ve dayatmacı tutumu tüm müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Ο Ταγί Περντογάν κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Ατατούρκ μαζί με τον Ερσίν Τατάρ. Μένουμε στο θέμα. Κοντά μας έχουμε τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ εγώ. Καλησπέρα σας. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Υπάρχει όμως, διαφαίνεται, μία ευκαιρία, την οποία νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο, η δική σας γνώμη φυσικά είναι πολύ πιο βαρύνουσα. Θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε, γιατί έχουμε ένα κρίσιμο ραντεβού μπροστά μας, αυτό με το, για την επίλυση του Κυπριακού στον ΟΗΕ αναφέρομαι. Κύριε Ιωακιμίδη. Με συγχωρείτε, έχασα τον ήχο, δεν σας ακούω. Λέω ότι έχουν γίνει, ξεκινάμε από την παραδοχή, ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ενδεχομένως μια χρυσή ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για την επανέναρξη των συνομιλιών. Και αναφέρομαι στο κρίσιμο ραντεβού της Νέας Υόρκης που έχουμε προσεχώς να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε για το πρόβλημα. Ωραία. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Ιωακιμίδη να προχωρήσουμε το δελτίο μας. Πειρά από αγνώστους από την τουρκική πλευρά των συνόρων δέχθηκε ελληνική περίπολο συνοριοφυλάκων που επιχειρούσε σε περάσματα που χρησιμοποιούν οι διακινητές μεταναστών. Από τα πειρά τραυματίστηκε ένας 56χρονος συνοριοφυλάκας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Να δούμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων. Διαταγμένη υπηρεσία χθες των συναδέλφων γύρω στις 6.30 ώρα στην περιοχή του Σουφλίου. Τη δουλειά μας, αυτό που κάνουμε συνέχεια για έλεγχο περασμάτων παράτυπων μεταναστών, πυροβολισμούς από την απέναντι όχθη. Ένας συνάδελφος ένιωσε κάποιο τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως οι συνάδελφοι κάλεσαν, τον πρώτο που έκαναν ήταν να καλέσουν κάποιο στενοφόρο για τον να παραλάβει, καλέσαν την υπηρεσία και από εκεί και πέρα μεταφέρθηκε άμεσα. Αυτό ήταν το καλό και αυτό θεωρώ ήταν στην ατυχία του συναδέλφου και στο τυχερό το ότι μεταφέρθηκε πάρα πολύ άμεσα στο δημότικο, ήταν πάρα πολύ κατά το νοσοκομείο, χειρουργήθηκε. Πριν λίγη ώρα ενημερώθηκα από τον διευθυντή της ιατρικής του δημοτίου, τον κύριο Βαφιάδη, ότι μίλησε μαζί του. Η υγεία του εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, σε λίγο θα δει και τους δικούς του. Ένα από τα πιο δύσκολα συμβάντα που έχουμε στις υπηρεσίες μας και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα από την πολιτική ηγεσία. Με τα ευχολόγια του επικίνδυνου του επαγγέλματός μας, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει πράξη. Επιστρέφουμε στη σύνδεσή μας, τον κύριο Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, έλεγα ότι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς σε σχέση με τις συνομιλίες των δύο χωρών αναφορικά με την επίλυση του Κυπριακού. Κοιτάξτε, είμαστε πραγματικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Διότι όντως χάσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο παρελθόν να λύσουμε το πρόβλημα του Κυπριακού με μια βιώσιμη δίκαιη λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας το 2004 και το 2017. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μετακινηθεί στην θέση
των δύο κρατών. Επομένως, θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες, αλλά από δύσκολες αφετηρίες. Παρά τα αυτά, η άποψή μου είναι ότι, όπως είπε και η προσωπική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Ολγκίν, θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά το Κυπριακό και νομίζω μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να απομακρυνθούμε από τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με άλλα λόγια, εάν η Λευκωσία προσφέρει ορισμένες καινοτόμες ιδέες αυτή τη στιγμή, στην βάση των ψηφισμάτων, επαναλαμβάνω πάντοτε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, νομίζω ότι μπορεί, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, να ανοίξει μία προοπτική για την επίλυση του προβλήματος με τον επιθυμητό στόχο, δηλαδή να έχουμε επανένωση του νησιού στη βάση της Ομοσπονδίας, εμπνεόμενη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, εντάξαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την ένταξη. Πραγματικά. Με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να επιτύχουμε τον επιθυμητό μας στόχο. Κύριε καθηγητά, πώς όμως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί σας ακούω πολύ προσεκτικά που λέτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί αυτό το οποίο είναι παραδοχή είναι ότι και οι δύο πλευρές από τις πάγιες θέσεις τους δεν έχουν μετακινηθεί. Δηλαδή στο τραπέζι συνεχίζει να βρίσκεται η ατζέντα όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτή η χαραμάδα, αυτή η ακμάδα φωτός από πού προέρχεται, έτσι ώστε να αντλούμε, αν θέλετε, κάποια αισιοδοξία για το ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Κοιτάξτε, μόλον ότι είναι δύσκολη η αισιοδοξία, έχετε δίκιο. Παρά τα αυτά, εάν προσέξουμε τις τοποθετήσεις Ερντογάν, δεν ήταν απολύτως κατηγορηματικές για τη λύση των δύο κρατών. Με άλλα λόγια, στη Μεν Κύπρο, όταν ήταν στο ούτως αποκαλούμενο τουρκικό κράτος, τόνισε ότι δεν γίνεται αποδεκτή η Ομοσπονδία χωρίς να αναφερθεί στα δύο κράτη. Μεταγενέστερα βεβαίως αναφέρθηκε. Αλλά πάρα τα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει εδώ μία φράση κλειδί, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει την διαδικασία. Και αυτή είναι η πολιτική ισότητα. Με άλλα λόγια, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να βγει με μία, κατά κάποιο τρόπο, πολύ κατηγορηματική τοποθέτηση υπέρ της γνήσιας πολιτικής ισότητας μεταξύ των δύο συνιστοσών κρατών της Ομοσπονδίας, κάτι που είναι άλλωστε και αρχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι συστατικό στοιχείο μιας Ομοσπονδίας. Εάν γίνει αυτό και παράλληλα γίνει αποδεκτό το πλαίσιο Κουτιέρες, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε πολύ τεχνικά ζητήματα, νομίζω ότι μπορεί ενδεχομένως, το λέω με κάθε δυνατή επιφύλαξη, αλλά παρά τα αυτά οφείλουμε να διερευνήσουμε, να ιχνελατήσουμε αυτή τη δυνατότητα, να ανοίξουμε την προοπτική επίλυσης χωρίς, επαναλαμβάνω, να απομακρυνθούμε ουσιαστικά από τα ψηφίσματα και τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραμένοντας στο στόχο της επανένωσης της Μεγαλονήσου. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει αυτό που λέμε μια εύθραυστη ηρεμία, μια εύθραυστη ισορροπία, τα ήρεμα νερά. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να κατοχυρωθούν, αυτό δηλαδή που ήταν το επιδιωκόμενο όλα τα προηγούμενα χρόνια αν θέλετε, και να προχωρήσουμε σιγά σιγά θέτοντας μια πιο σκληρή ατζέντα, η οποία θα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει ενδεχομένως στο επόμενο βήμα. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, εάν αναφέρεστε στα ήρεμα νερά για τα ελληνοτουρκικά είναι όπως το περιγράφεται. Εάν αναφέρεστε για την Κύπρο υπάρχει ένα status quo αυτή τη στιγμή, το οποίο όμως είναι παράνομο, επιτρέψτε μου να πω, διότι έχουμε μια χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι διαιρεμένη και αυτό δεν συνάδει ούτε με το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αυτό θα πρέπει να έρθει και θα πρέπει να έρθει στο συντομότερο χρονικό διάστημα, διότι πολύ ορθώς έχει λεχθεί ότι ο χρόνος όσο περνάει δεν μας διευκολύνει. Έχουν περάσει 50 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια αποτύχαμε στην επίλυση.
Τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες δεκαετίες, η ευθύνη ήταν ολοκληρωτικά στην πλευρά της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ραούφ, Τεκτάς κτλ. Αλλά στις τελευταίες δεκαετίες όμως, οφείλω να πω με εντυμότητα ότι η ευθύνη εμπολής βαραίνει τη Λευκοσία και εν μέρη και την Αθήνα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το Κυπριακό, όπως λέει η κυρία Ολκίν, και να δούμε με ποιες καινοτόμες σκέψεις και με ποια μεθοδολογία και νέα στρατηγική μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κλειδώσουμε την Τουρκία σε μία λογική διαπραγμάτευσης η οποία θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, εγώ πιστεύω βαθύτατα στη λογική και στη δύναμη της διπλωματίας και δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της διπλωματίας. Θεωρείτε ότι το κρίσιμο ραντεβού που υπάρχει στη Νέα Υόρκη θα είναι αυτό που λέμε και το τελευταίο, δηλαδή δεν θα δοθεί άλλη ευκαιρία στο να καθίσουμε στο τραπέζι για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση? Γιατί σας έχω ακούσει και στο παρελθόν να λέτε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη, άλλωστε αναφερθήκατε και τώρα ότι στην πρώτη φάση ήταν κατεξοχήν βάρινε την πλευρά της Τουρκίας, αλλά υπήρξαν λάθη και από τη δική μας την πλευρά. Αυτό λέτε να είναι το πιο κρίσιμο και ενδεχομένως η τελευταία ίστατη προσπάθεια που υπάρχει και διαφαίνεται στον ορίζοντα? Να σας πω, το ραντεβού στη Νέα Υόρκη ελπίζω και εύχομαι να μην είναι το τελευταίο. Να είναι ένα ραντεβού αφετηρία προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία των συνομιλιών. Και η διαδικασία των συνομιλιών μπορεί να είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία εάν δεν αξιοποιηθεί δυναμικά και ευρηματικά, θα έλεγα, και από τις δύο πλευρές, και αν και οι δύο πλευρές δεν δείξουν ένα πνεύμα συμφιλίωσης και συνεννόησης και διαπραγματευτικής συνεννόησης. Διότι τελικώς η επίλυση του προβλήματος, η επανασυνένωση του νησιού εξυπηρετεί και την Τουρκία τελικώς. Δεν εξυπηρετεί μόνο, αν θέλετε, την ελληνική ή την ελληνοκυπριακή πλευρά. Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι το ραντεβού θα είναι κρίσιμο μεν, αλλά μπορεί να είναι η αφετηρία και όχι το τέλος. Μάλιστα. Για να πούμε στις συνομιλίες. Και από εκεί τα πάντα θα εξαρτηθούν το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί η κάθε πλευρά και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία. Εάν επιμείνει αδιαλάκτως τη λογική των δύο κρατών, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εάν όμως διαβάζει κανείς προσεκτικά ανάμεσα στις αράδες, όπως λέμε, την σκέψη ότι υπάρχουν περιθώρια, εάν και εφόσον και η ελληνική πλευρά δείξει κάποια ευελιξία, τότε ενδεχομένως να έχουμε ένα καλό θετικό αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Κάτι το οποίο ευχόμαστε φυσικά όλοι. Κύριε καθηγητά, να σας πάω και στο άλλο θέμα. Είχαμε την προκλητική φιέστα εν ώψη της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Γνωστές οι θέσεις από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχαμε όμως και την δήλωσή του που είπε ότι αναφέρθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Νίκο Δένδια, στον Υπουργό Άμυνας, και είπε ότι είναι θρασής και θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να τον βάλει στη θέση του. Πόσο θεωρείτε βοηθητικές γενικότερα τέτοιου είδους δηλώσεις ή απηχούν, αν θέλετε, αυτό το νόημα το ότι ο Ερντογάν δοθήσεις ευκαιρίας θέλει να φανεί στο δικό του λαό αυτός που λέμε ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης και ότι συνεχίζει στο σκληρό πυρήνα? Σας πω, είναι πάρα πολύ καλό και πολύ σημαντικό, καθώς βρισκόμαστε στη διαδικασία εξομάλυσης και ύφεσης Ελλάδα και Τουρκία, η κάθε πλευρά να σταθμίζει με ιδιαίτερα προσοχή τις οποιασδήποτε δηλώσεις. Και ιδιαίτερα να εκτιμά εάν οι δηλώσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο προωθούν τη διαδικασία εξομάλυσης και ύφεσης. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Επομένως, μολονότι ο κύριος Δένδιας ως Υπουργός Άμυνας έχει ένα κλικ, αν θέλετε, πιο πάνω στην πολιτική του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ισχύως και τα λοιπά. Αλλά παρά τα αυτά, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δεν είπε και νομίζω δεν λέει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει συνολικά η Ελλάδα και όχι μόνο η κυβέρνηση. Βεβαίως. Δηλαδή η αναφορά σε εισβολή και κατοχή και ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο όλη αυτή η κατάσταση να επιληθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου, επί οίκος θα έλεγα ότι μάλλον είναι μία άστοχη δήλωση.
Πραγματικά. Και νομίζω ότι είχαμε όχι ξεσυνηθίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε υπάρξει ένα χρονικό διάστημα το οποίο τέτοιες δηλώσεις εμπριστικές τουλάχιστον αλλά, από εκείνη. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η εξωτερική πολιτική θεσμικά ασκείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μένει να δούμε τι θα γίνει ακριβώς στην συνέχεια. Αυτό που κρατάμε είναι ότι τα πράγματα πάντως είναι δύσκολο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διεθνή χώρο. Αεροπορική επιδρομή κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθη στην Ιεμένη εξαπέλυσε το Ισραήλ, καταστρέφοντας δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι Χοντέιντα, που θεωρείται προπύργιο των Χούθη. Η επίθεση του Ισραήλ έγινε μόλις μία ημέρα μετά το πλήγμα των Χούθη με ντρόουν κατά το Τελ Αβίβ, που είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός πολίτη. Για πρώτη φορά μετά από τη σύραξη με τη Χαμάς, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση σε πόλη της Ιεμένης που ελέγχεται από τους Χούθη. Πιο συγκεκριμένα, τα Ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα. Επλήγησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. In a statement, they said that a short while ago, IDF jets struck military targets of the Houthi terrorist regime in the area of Hodeidah. In Yemen, in response to the hundreds of attacks carried out against the state of Israel in recent months. Οι Χούθη είχαν προχωρήσει σε επίθεση με ντρόουν κατά του Τελ Αβίβ, με συνέπεια ένας Ισραηλινός να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων από τη Σανάα. Όμως τοπικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 νεκροί και περίπου 85 τραυματίες. Ένας αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει ακριβά το τίμημα για τα σημερινά πλήγματα. Πίσω στα δικά μας, τραγωδία στην άσφαλτο με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες είχαμε αργά το μεσημέρι στην Κέρκυρα όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 30χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο ερχόταν από Παλαιοκαστρίτσα και στο ύψος του Τζάβρου, για άγνωστο λόγο, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με σταθμευμένη νταλίκα. Από τη σύγκρουση, εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκαν μία μητέρα και το παιδί της, που διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Συγκλονίζει το περιστατικό από την επίθεση του αποκαλούμενου δράκου της Αθήνας εναντίον ενός 30χρονου κοριτσιού. Για περίπου 4 λεπτά η κοπέλα καλούσε σε βοήθεια και προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί από τα χέρια του, όπως και συνέβη και μετά και σώθηκε χάρη στην επέμβαση ενός διερχόμενου. Θύματα του ίδιου άντρα ασιατικής καταγωγής έπεσαν και άλλες γυναίκες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράκου της Αθήνας. Στην Ικαρτέρη, σε νεαρές κοπέλες σε σκοτεινά σημεία του κέντρου, κυρίως σε Ομόνια, μεταξουργείο και κεραμικό. Τις ακολουθεί, τις ακινητοποιεί και προσπαθεί να κάνει πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις του. Στο αποκλειστικό βίντεο του Μέγκα έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η επίθεση που δέχθηκε 30χρονη στην οδό Πηλαίος και Μέντορος, ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ακούσαμε ότι δεν κυκλοφορεί αυτός, δεν μπορούν να τον πιάσουν, ότι επιτίθεται στις κοπέλες. Τρεις γυναίκες, 27 και 30 ετών, έχουν καταγγείλει σε βάρος τους απόπειρες βιασμού από τον αδίστακτο άνδρα ασιατικής καταγωγής που κυκλοφορεί ελεύθερος. Πρέπει να ήταν το πουλί, 1,65, 1,68 του πουλί. Κοντός, πολύ αδύνατος, μελαχρινός. Μου επιτίθηκε, μου κλείσε το, με τον έχει το στόμα και με το άλλο, προσπάθησε να φέρει το σώμα μου κοντά στον κορμό του και μου έλεγε σεξ, σεξ, αυτό. Τρεις φορές σεξ, τον έσπρωξα για να δω αν κρατάει κάποιο μαχαίρι ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, έτσι ώστε αν δω ότι κρατάει κάτι να του πετάξω τα πράγματα μου και να αρχίσω να τρέχω. Στα αυτά τα λεπτά που τον απόθυσα, μετά είδα ότι μου ξανά επιτίθηκε. Πάλι λέγοντας μου στο αυτή σεξ, σεξ, σεξ. Ούρλιαξα βοήθεια και νομίζω ότι επειδή ούρλιαξε πάρα πολύ δυνατά, πρέπει να τρόμαξε από τη δύναμη της φωνής. Οπότε ξαναέφυγε μπροστά στην οδό από την οποία ήρθε.
Η 27χρονη εκείνο το βράδυ διασκέδαζε με την παρέα της σε μπαρ της περιοχής. Στις 2 και 20 τα ξημερώματα έφυγε μόνη της προκειμένου να γυρίσει σπίτι και τότε δέχθηκε την επίθεση από το δράστη. Όταν κατάφερε να του ξεφύγει τρέχοντας, κατευθύνθηκε σε ένα ξενοδοχείο, χτυπώντας έντρομοι τις πόρτες. Ήμουν πανικόβλητη, δεν μου είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και κατευθείαν οι άνθρωποι με βάλανε μέσα, κλειδώσανε, βάλανε λουκέτο, μου δώσαν νερό και καλέσανε κατευθείαν την αστυνομία. Από το βίντεο του Μέγκα, 27χρονη αναγνώρισε τον ενδυνάμει βιαστή της. Έναν επικίνδυνο άνδρα που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Αλλάζει ο καιρός στη μισή χώρα, καθώς υποχωρεί ο παρατεταμένος καύσωνας και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έρχονται καταιγίδες, οι οποίες φέρνουν χαλάζι και αστάθεια. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχουν σημειωθεί μπόρες και καταιγίδες. Ο υδράργυρος πάντως θα αρχίσει να υποχωρεί από τα μέσα της εβδομάδας, ενώ όσοι κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης εξακολουθούν να αναζητούν ανάσες δροσιάς, αφού η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Βρέχουν το κεφάλι τους στο συντριβάνι για να δροσιστούν. Φορούν καπέλο και κρατούν στο χέρι τους μπουκάλια με νερό. Ανανεώνουν τακτικά την αντιλιακή προστασία. Προσπαθούν να προστατευτούν με ομπρέλες. 2 συνεχόμενες εβδομάδες πολύ υψηλών θερμοκρασιών συμπληρώνονται και για μία ακόμη ημέρα η Αθήνα θύμιζε καμίνι. Στο Σύνταγμα η κίνηση ελάχιστη. Όσοι κατάφεραν απέδρασαν για κοντινές παραλίες. Εκείνοι που μπορούσαν να αποφύγουν την έξοδο παρέμειναν κοντά σε κλιματιστικό. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάω στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εκεί ευτυχώς έχει air condition κτλ. Οπότε θα έχει μια δροσιά. Αλλά ακόμα και με το τζιν που είμαι, δηλαδή δεν μπορώ, έχω σκάσει. Και στο κέντρο απέμειναν μονάχα εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και οι ξένοι επισκέπτες. Πάρα πολύ ζέστη, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το είδος της δουλειάς. Είμαστε tour guides, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και περνάμε ωραία. Οι τουρίστες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για να περάσουν ένα ζεστό καλοκαίρι αδυνατούν να εξοικειωθούν με τις ακραίες θερμοκρασίες. Very, very hot. Like the hottest probably we've ever experienced. Pretty sweaty, but we're dealing with it. I'm waiting with my friends to go to the Parthenon. So hot. It's like 38 or 37 degrees, which is crazy. Ο καύσωνας οδήγησε τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων σε κοντινές παραλίες για μια ανάσα δροσιάς. Είναι μια όαση αναπνοής κοντά όσοι μένουμε στην πόλη. Και τώρα και όπως έχουν γίνει και τα έξοδα, δεν μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει. Εδώ είμαστε υπέροχα. Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή για τις επιπτώσεις από τη θερμική εξάντληση, ειδικά σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με αυτές τις θερμοκρασίες, ανάρπαστες είναι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες στις παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι κάνουν κράτηση και έτσι σε πολλά beach bar οι θέσεις, ειδικά το Σαββατοκυριακό, είναι ρεζερβέ και το κόστος ξεπερνά ακόμα και τα 150 ευρώ. Όλοι στην παραλία από νωρίς το πρωί. Οικογένειες και ζευγάρια. Παρέες και αδιούχοι. Ακόμα περισσότεροι οι τουρίστες. I'm from North Carolina, USA, and I am enjoying this nice beach. We very like Greece. Okay. Η ζεστή αφόρητη. Οι ξαπλώστρες χωρίς κράτηση δισεύρετες. Αν και οι τιμές σε πολλές περιπτώσεις τσουχτερές. We're from the States and we paid around like 40 bucks to stay here today. Γενικά δεν πηγαίνουμε σε οργανωμένες παραλίες, αλλά περίπου είναι 20 ευρώ, 30 ευρώ οι ξαπλώστρες. Ακριβά και γι' αυτό κάθομαστε πιο πολύ εδώ πέρα. Φταίει το κόστος, έχουν πάει όλα στα ύψη, λες και δεν καταλαβαίνουν τις συνθήκες και τα οικονομικά. Είναι πάρα πραγματικά πολύ άσχημα, γιατί και η μισθή είναι χάλια. Σε κάποια μεγάλα οργανωμένα beach bar της Αττικής, η κράτηση ομπρέλας ξαπλώστρας για 2 άτομα ξεκινά από τα 20 ευρώ και φτάνει και τα 200 ευρώ, ανάλογα με την ημέρα και τις παροχές. Για παράδειγμα, σε beach bar στη Βάρκιζα, τις καθημερινές, το σετ κοστίζει 60 ευρώ. Τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 80 ευρώ. Σε beach bar στη Βουλιαγμένη, τις καθημερινές, το σετ ομπρέλας με 2 ξαπλώστρες κοστίζει 105 ευρώ, ενώ τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνει στα 150 ευρώ. Η απόδραση στην παραλία, κυρίως στις μη οργανωμένες, φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις έχει και οικονομικό κίνητρο, όπως λένε στην κάμερα του Μέγκα λουόμενοι. Η παραμονή στο σπίτι με καύσωνα, με το κλιματιστικό να καίει αναγκαστικά όλη την ημέρα, εκτροχιάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όταν είσαι στο σπίτι, θα φας, θα πας στο ψυγείο και θα έχεις το air conditioner. Οπότε εδώ είναι πολύ πιο οικονομικά. Είμαστε πολύ καλύτερα εδώ. Δίπλα στη θάλασσα. Κοιμηθήκαμε εδώ το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, σε οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία, οι ώρες δίπλα στη θάλασσα είναι πολύτιμες.
Στο σημείο αυτό το κεντρικό μας δελτίο ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.